Καλησπέρα σας, συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση απευθύνομαι στην απόψινή εκδήλωση της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής. Δράτωμαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω de profundis το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα, όπως και τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, που μου έδωσαν τη δυνατότητα της συμπόρευσης στις εκλογές τις πρόσφατες. Ύψιστη τιμή για μένα αυτή η συμπόρευση. Ζω κοντά 40 χρόνια εκτός Ελλάδας. Όμως η μεγάλη ιστορία, οι θυσίες και οι αγώνες του ΚΚΕ με κρατάνε συνεχώς σε εγρήγορση, οργανικά, ιδεολογικά, αισθητικά, ακατάπαυστα, ακατάχνοτα, όπως λέμε στην Κύπρο. Ευχαριστώ θερμά τους συντρόφους και τις συντρόφιτες, γιατί μέσα από τους αδελφικούς δεσμούς, τη συντροφικότητα και την ανθρώπινη επικοινωνία μας, έχω αποκτήσει τη συνείδηση της ταύτισης του συνυπάρχην με το ανήκειν στο ΚΚΕ. Μαθαίνω διαρκώς και συνάμα επιστρατεύω αυτό που ο Γιάννης Ρίτσος όριζε ως αισθητικές μνήμες. Πίστευε ο Ρίτσος πως όταν κάποτε κινδυνεύει η πατρίδα να χάσει την ταυτότητά της, να χάσει το πρόσωπό της, όλες αυτές οι μνήμες που είναι εθνικές, αισθητικές μνήμες, έρχονται στην επιφάνεια. Αυτές ακριβώς οι μνήμες βοηθούν να προχωρήσουμε, να συμπορευτούμε, να δούμε καθαρά το αληθινό μας πρόσωπο, πολιτιστικά, πολιτικά και κοινωνικά. Ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες έντασης της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, είναι αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε, η συσπήρωση και η αγωνιστική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί ακριβώς συσπήρωση και συμπόρευση με το ΚΚΕ οδηγούν στη διέξοδο. Οδηγούν στην ανατροπή της βαρβαρότητας. Οδηγούν στην ελπίδα για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, ώστε να δικαιωθούν οι λαϊκοί αγώνες δεκαετιών. Αγώνες που μέσα από ιστορικές και αισθητικές μνήμες εμπνέουν και καθοδηγούν την πορεία μας τα τελευταία 105 χρόνια για ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Ήδη η επέτειος των 105 χρόνων από την ίδρυση του ΚΚΕ μας βρίσκει στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, όπου η περιφέρειά μας μετατρέπεται σε μαγνήτη ενδοϋπεριαλιστικών αντιθέσεων και αντιθέσεων και συγκρούσεων. Και όσο αναφύονται νέα ζητήματα στο φόντο των παλιών, τόσο περισσότερο φουντώνουν οι σειράξεις και η οικονομία πολέμου, με εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες για το λαό, που ήδη βιώνει δραματική συρρήκνωση στο εισόδημά του. Αυτό αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό, όπου η κυβέρνηση δρομολογεί με την ανοχή των αστικών και συστημικών κομμάτων τόσο την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, όσο και την ένταση της εκμετάλλευσης, ενώ ο λαός καλείται πάλι να χρυσοπληρώσει τις επικίνδυνες προτεραιότητες της εγχώριας αστικής τάξης σε στρατιωτικές δαπάνες. Ήδη τον περασμένο χρόνο δαπανήθηκαν 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσό ασύλληπτα υψηλό, καθώς αναλογεί στο 3,54 του ΑΕΠ. Πρόκειται για ποσοστό που βρίσκεται πολύ πάνω από το αετήσιο νατοϊκό στόχο του 2% του ΑΕΠ και αφορά στις στρατιωτικές δαπάνες του κάθε κράτους μέλους αυτής της λικοσυμμαχίας. Πλέον, η λεγόμενη πολιτική πολεμική οικονομία δημιουργεί το νέο πλαίσιο καπιταλιστικής οικονομικής δράσης,
μέσα από σημαντικές αναπροσαρμογές για νέα σχήματα συνεργασίας και προαπαιτούμενα, όπως αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης, που οδηγούν στους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς και στα αντεργατικά εκτρώματα. Προϋπολογισμοί που βαθαίνουν τη φτωχοποίηση του λαού, εξαρθρώνουν τον κοινωνικό ιστό και έτσι εδραιώνεται η κυριαρχία των συμφερόντων της οικονομικής ολιγαρχίας. Ήδη σε ό,τι αφορά στη φτωχοποίηση, η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά τη Βουλγαρία, σε σχέση βέβαια με τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο δε κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι ψηλότερο σε παιδιά ηλικίας 17 ετών και κάτω, κοντά ξεπερνά το ποσοστό του 28%, αλλά και σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Ήδη, όπως γνωρίζετε, 69 εκατομμύρια παιδιά είναι σε φτώχεια στις λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες. Γι' αυτό και το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό με κουκουέ δυνατό» γεννήθηκε μέσα στην πανδημία σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το κουκουέ είναι μαζί με το λαό, δίπλα στο λαό και ενάντια στις λογής μεταμορφώσεις του καπιταλιστικού συστήματος που καταδυναστεύουν το λαό. Παν δε το εναντιούμενον, το δυναστεύοντι, δήμος ονόμαστε, και απ' εκείνου ξυμπαρέμεινεν η προστασία ημίν του πλήθους. Με άλλα λόγια, αυτό που εναντιώνεται στο δυνάστη λέγεται λαός, και γι' αυτό μας έμεινε το όνομα προστάτες του λαού, σημείωνε ο Θουκυδίδης στις ιστορίες του. Η επέτειος των 105 χρόνων από την ίδρυση του ΚΚΕ βρίσκει όλους μας μπροστά σε καινούργια, όσο και σύνθετα καθήκοντα που πηγάζουν από τις σύγχρονες συνθήκες και την αναγκαιότητα της ταξικής πάλης. Παράλληλα, η επέτειος των 105 χρόνων βρίσκει το ΚΚΕ πιο δυνατό και πιο ισχυρό μετά τις εκλογές του 2023. Εκφράστηκε η ενίσχυση ενός ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης αστικής πολιτικής. Το γεγονός ότι το ΚΚΕ πρωτοστάτησε σε αγώνες σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα εκτιμήθηκε δε όντως από το λαό και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Συνάρτηση αυτού του εμβληματικού αγώνα και της πραγματικής, ουσιαστικής, μαχητικής αντιπολίτευσης, τόσο η εργατική τάξη, όσο και νεολαία και εργαζόμενοι ενίσχυσαν σημαντικά το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες, συμπεριλαμβανομένες της πρωτιάς, της πανσπουδαστικής, της φοιτητικές εκλογές. Επαληθεύονται έτσι και τα ξεκάθαρα, πολύμορφα, αγωνιστικά, αντανακλαστικά της νέας γενιάς. Παρά τον συνολικά αρνητικό πολιτικό συσχετισμό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντλεί το κύρος του μέσα από τη δυναμική και σταθερή εμπλοκή του στους αγώνες των εργαζομένων ενάντια στο μέτωπο της ακρίβειας που συντρίβει τα λαϊκά στρώματα. Η αξιοπιστία του αντλείται μέσα από την πρόβλεψη που γίνεται με συνειδητό και σχεδιασμένο τρόπο. Από τον σταθερό του προσανατολισμό και στρατηγικό σχεδιασμό, από τις καθημερινές μάχες ενάντια στις απολύσεις, ενάντια στους πληστηριασμούς, ενάντια στη φορολογία, το κόμμα είναι στο δρόμο, είναι στη Βουλή, είναι στο γραφείο, στο εργοστάσιο. Ήταν και εξακολουθητικά είναι στο πλευρό των εργατών, των αγροτών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων. Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η δύναμη του ΚΚΕ μεγαλώνει καθημερινά και μεγαλώνει και θα μεγαλώνει πιο πολύ με τη συμμετοχή στους αγώνες, βάζοντας τις πραγματικές ανάγκες του λαού στο επίκεντρο. Έτσι δημιουργούμε την κρίσιμη συλλογική δύναμη για τον αγώνα της ανατροπής. Όπως λέει και ο ποιητής,
τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνος με ορμή. Είμαστε ενάντια στον αστικό φιλισταϊσμό, θεμελιωμένο πάνω στη λατρεία του κέρδους, πάνω στη στενότητα των αστικών αντιλήψεων και της υποκρισίας των συστημικών κομμάτων. Είμαστε ενάντια στην προθυμία νομιμοφροσύνης και συμμόρφωσης προς τις νατοϊκές ευρωατλαντικές γραμμές για οικονομία πολέμου. Ενάντια στις ευρωενωσιακές καπιταλιστικές πολιτικές των αστικών κομμάτων που κυβερνούν και κυβέρνησαν τη χώρα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ. Είμαστε σε αντιπαλότητα με τους μηχανισμούς, τις πολιτικές και τις ιδεολογίες που δήθεν αντιπροσωπεύουν τις λαϊκές τάξεις, ενώ στην ουσία τις υποτάσσουν συνενετικά στο μακροπρόθεσμο κεφαλαιοκρατικό συμφέρον. Απέναντι σε αυτούς τους μηχανισμούς υψώνεται το ριζοσπαστικό πρόγραμμα και ο καθημερινός αγώνας του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, κόμμα 105 ετών με θυσίες και ιστορική πείρα, έχει έμπρακτα αποδείξει πως είναι φορέας αμφισβήτησης και ανατροπής του καπιταλισμού και ως φορέας κοινωνικού μετασχηματισμού αποτελεί σταθερά σημείο αναφοράς ακόμα και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, για την ανάπτυξη αγώνων σε μια σειρά χώρων δουλειάς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καταλήγοντας θα έλεγα πως παίρνουμε έμπνευση, παίρνουμε σκέψη, παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε κουράγιο από το ΚΚΕ. Από το κόμμα οξύνουμε το ταξικό μας κριτήριο. Είναι οδηγός και καθοδηγητής για συλλογικό αργόνα, καθώς μορφώνει και μεταμορφώνει το καθημερινό σε όραμα και πίστη. Εγρήγορση και ετοιμότητα και αγωνιστική συμπόρευση λοιπόν με το ΚΚΕ. Γιατί, όπως σημείωνε και ο Μπρέχτ, ο μοναχικός έχει δυο μάτια. Το κόμμα έχει 1000 μάτια. Ο μοναχικός μπορεί να εξολοθρευτεί, αλλά το κόμμα δεν μπορεί κανείς να το εξολοθρέψει. Γιατί είναι η εμπροστοφυλακή των μαζών και οδηγεί τον αγώνα τους με τις μέθοδες των κλασικών που δημιουργήθηκαν από τη γνώση της πραγματικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.